Εγώ ζω εδώ πέρα 35 χρόνια. Υπήρξα δάσκαλος στο χωριό όταν πρώτο ήρθα για 10 χρόνια. Και έκτοτε ζω εδώ. Αυτό το πράγμα με τις πυρκαγιές συμβαίνει, έχει συμβεί 15 φορές. Είναι μερικά πράγματα που και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και δεν μπορούμε να... Πώς να σας το πω, είμαστε εξοργισμένοι. Δηλαδή, δεν γίνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται μία πυρκαγιά να έρχονται να ανοίξουν ζώνες ασφαλείας. Την ώρα που είναι η πυρκαγιά, όλο τον άλλο καιρό, τον καιρό ειρήνης δεν μπορούν να το κάνουν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, είναι πλήρως ανίκανοι. Πλήρως ανίκανοι. Πρώτα προλαμβάνουμε για να μην γίνουν αυτά και δεν τρέχουμε εκ των υστέρων. Υπάρχουν άτομα τα οποία γνωρίζουν όλα αυτά τα βουνά, όπως γνωρίζουμε την παλάμη μας. Όταν πρώτο ήρθανε τα πυροσβεστικά, τουλάχιστον 3 με σταματήσανε και με ρωτήσανε από πού να πάνε. Ήμουνα στο δρόμο, εδώ είναι το σπίτι μου. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν ξέρανε ούτε την περιοχή. Τους μιλάνε οι ντόπιοι, οι οποίοι γνωρίζουν, τώρα τους λένε, παιδιά, άμα περάσει από εδώ θα καταστραφεί όλο το χωριό. Στα παλιά τους παπούτσια, γνωρίζουν, υψηλά ιστάμενοι, έχουν σχέδιο. Τρομάρα να τους έρθει. Εδώ στην είσοδο του χωριού που μπήκα μου ήρθε ένα κλαίο. Τι να το κάνουμε, νατούρα, λέει το δάσος, τι να το κάνουμε. Αφού γνωρίζουν ότι κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθε χρόνο και πέρυσι και παλιότερα βάζανε φωτιά. Βάλτε δύο ανθρώπους να παρακολουθούν, βάλτε, κάντε κάτι. Ως ένα σημείο μας έλεγαν ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι δεν θα κινδυνεύσουμε. Από την ώρα όμως που πλησίασε η φωτιά από πίσω και από μπρος στο μοναστήρι, από εκεί καταλάβανε ότι πλέον έχει ξεφύγει το πράγμα, έπεσε μέσα στη λαγκαδιά η φωτιά και βγήκε από εδώ από πίσω και αναγκαστήκαμε να εγκαινώσουμε το χωριό. Εμείς βάλαμε τα σκυλιά μέσα στο αυτοκίνητο, πυροβολήσαμε κατά κάτω και ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι να μας φιλοξενήσουν να μείνουμε το βράδυ. Κοίταξε να δεις, σηκωθήκαμε 3 και 4 και βλέπουμε μια λάμψη από εδώ πάνω τεράστια. Βγαίνουμε έξω όλο το χωριό. Βγαίνει ο παπάς από πάνω στο μακρυμάλι, από το μοναστήρι και λέει: είδα μία κούρσα, μία μισή ώρα να περνάει σιγά σιγά προς τα πάνω στο βουνό. Μήπως ήταν αυτός, ξέρω εγώ, που έβαλε τη φωτιά. Στη συνέχεια ήρθανε το αεροπλάνο από τις 6.30 και μετά, αλλά η φωτιά είχε επεκταθεί, είχε κάνει μεγάλο με το τεράστιο και δεν μπορούσαν να με έφυγε αέρα και δεν μπορούσαν να τη βγήσουν οι άνθρωποι να με. Δουλέψανε, μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλανε, δεν μπορούσαν. Τι να πω άλλο. Εγώ όταν έφυγα όταν έγινε το χωριό, μου λέει ένα αστυνομικό ήρθε από εκεί, μου λέει: σε παρακαλώ, φύγετε να μην, γιατί μπορεί να κινδυνεύει το χωριό και τα λοιπά. Και λέω: εντάξει, έφυγα να μην. Μήπω και γίνει κάτι, α πούμε. Γιατί πιστεύετε ότι έπιασε φωτιά? Βαλτή πρέπει να είναι η φωτιά, φίλε. Είναι βαλτή η φωτιά 100%. 100% βαλτή η φωτιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Άκουγα το γιο μου χτε, είχε μπει στο ίντερνετ και μου λέει: μπαμπά, σκαλίδα. Στην περιοχή της κεντρικής Εύβοιας εδώ έχει μεγάλα μεταλλεύματα, μου λέει. Μήπως και κάποια εταιρεία να με ξέρω, έκανε καμία ιστορία τέτοια. Λέω, όχι ρε παιδί μου, λέει, γίνεται έτσι, ξέρω εγώ. Αντιπυρικές δεν είχε και ήταν νατούρα εδώ πέρα η περιοχή μας. Και δεν είχαν κανένα αντιπυρικές ζώνες και δεν μπορούσαν να πάνε με τα πυροσβεστικά. Μόνο με τα αεροπλάνα. Εν τω μεταξύ φύγανε τα κατατέρευτες από εδώ γιατί δεν μπορούσαν, λέει, να με γίνουν του αέρα. Και ήταν μόνο τα ελικόπτερα, τα οποία πόσο να ρίχνουν τα ελικόπτερα, έχει ένα μέτωπο 11 χιλιόμετρα. Δεν μπορούσαν να με να το προλάβουν. Και κατά τη αυτή τη δουλειά καήκαμε όλοι από εδώ πέρα. Πιστεύετε ότι έπρεπε να πάρθουν μέτρα πριν τη φωτιά, να ανοίγουν ζώνες? Οπωσδήποτε οι ζώνες πρέπει να γίνουν. Έπρεπε να γίνουν, όχι, έπρεπε να γίνουν οι ζώνες. Γιατί την προηγούμενη φωτιά που είχε γίνει, μας ήρθαν όταν έκαιγε η φωτιά και κάνανε κάτι ζώνες εδώ πάνω. Πριν να με γίνεται να μην δουλειά αυτή, άμα πάρει φωτιά, πότε να προλάβει να κάνει ζώνη? Δεν προλαβαίνει. Το σπίτι σας κινδύνευσε εδώ? Όχι, όχι. Δεν κινδύνευσε. Κανένα σπίτι δεν κινδύνευσε γιατί περιμετρικά του χωριού το προφυλάξαν μόνο το χωριό. Για να μην καεί κανένα σπίτι. Ευτυχώς. Γλιτώσαμε από αυτά. Πήγα να τσοπάνει σήμερα να πάρει τροφή. Η μπάλα στο τροφή κάνει 3 ευρώ, παίρναμε πρώτα. Και του χρεώσε 15 ευρώ την μπάλα σήμερα. Γιατί δεν έχει τροφές σήμερα. Καήκαν όλα να ταΐσει τα ζώα. Χρεώσαν 15 ευρώ την μπάλα. Μια μέρα έγινε αυτό δηλαδή. Σήμερα. Σήμερα πήγε να πάρει ο άνθρωπος τροφή και αυτά τα λεφτά είχε. Η μπάλα κάνει 3 ευρώ η μπάλα και του πήρε 15 ευρώ την μπάλα. Οπότε λέτε ότι ξαφνικά ανέβηκαν οι τιμές λόγω της... Σήμερα, επειδή δεν έχει τροφή που θέλει να πάει τα ζώα του άνθρωπος. Εσείς ήσασταν εδώ εχθές? Εχθές ήσασταν εδώ? Όλες τις μέρες. Τι έγινε εχθές, για πείτε μου. Τι να γίνει, καήκαμε ζωντανοί όλοι. Καήκαν τα πράγματα μας, καήκαν τα μαντριά μας, καήκαν όλα. Εσείς κινδυνεύσανε? Όλα τα μαντριά καήκαν. Σύρθα από εκεί και κοιτάξτε πάνω το βουνό, τα μαντριά που είναι καμένα όλα. Τι να πω άλλο.
Ενώσατε κι εσείς το χωριό, φύγατε από εδώ. Έφυγα, βέβαια θα έφυγα. Από το ζώο έφυγα. Δεν θα έφυγα. Γιατί πιστεύετε ότι έπιασε η φωτιά, τι συνέβη? Η φωτιά πιστεύω πως είναι βαλτή. Δεν μπορείς 3 ώρα τη νύχτα μέσα στο άγριο μέρος να μπουν 3 φωτιές μαζί. 3 παρά 10 έπιασε η φωτιά. Συντονιστής ήταν αυτός εδώ με το ζώο. Αυτά είναι. Είχανε κάνει αντιπυρικές ζώνες πριν. Ελά τώρα, τι θες, κάτσε να το παρακολουθήσω. Ψευτοζώνες. Ψευτοζώνες. Είχαν τραβήξει στα πέτρες απάνω. Ψευτοζώνες. Αυτά είχαν κάνει. Πώς θα το σπίτι κινδύνεψε καθόλου? Όχι. Όχι. Μόνο τα ζώα μου.